πες μου. Πάμε. Βεβαίως, βεβαίως. Απλώς να πούμε ότι σύμφωνα με το έντυπο το οποίο έχουμε μπροστά μας με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και είναι εντυπωσιακό νομίζω, ενώ περιμένουμε να δούμε αν θα γίνουν άλλες δηλώσεις εδώ στην είσοδο της Γενικής Γραμματείας. Βέβαια να θυμίσω ότι υπάρχουν και άλλες. Νομίζω ότι περιμένουμε τον εκπρόσωπο του Αντένα. Νομίζω ότι περιμένουμε, αν δεν κάνω λάθος, την εταιρεία του, το επιχειρηματικό σχήμα του κυρίου Καλογρίτσα. Και περιμένουμε και, το επιχειρηματικό σχήμα με τους κυπριακούς συμμετέχοντες. Mm-hmm. Δηλαδή νομίζω περιμένουμε τρεις τουλάχιστον υποψήφιους επενδυτές. Ναι, ναι. Θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο. Τρεις ακόμη εξόδους. Θα ήθελα να πω, λέω, ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον σύμφωνα με το έντυπο το οποίο έχουμε με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, mm-hmm. ότι στην τέταρτη άδεια η πρώτη φάση της διεξαγωγής είχε 117 γύρους. Δηλαδή είναι η άδεια με την που διήρκησε το περισσότερο χρονικό διάστημα. Να σας τα διαβάσω λίγο. Δηλαδή στην πρώτη άδεια, ναι, η φάση Α1, όπως τη λέει, ολοκληρώθηκε στις 38 και ώρα 9 παρα 10 το βράδυ. Μετά την διεξαγωγή 56 γύρων του σταδίου 1 και 2. Η δεύτερη άδεια, μισό λεπτό διακόπτω. Βεβαίως. Διότι άνοιξε η πόρτα. Mm-hmm. Να δούμε αν θα έχουμε κάποιες δηλώσεις. Δεν βλέπω κάτι, συνεχίζω οπότε. Στη δεύτερη άδεια, η φάση Α2 ολοκληρώθηκε στις 31.08 και ώρα 15.25 μετά τη διεξαγωγή 78 γύρων. Η τρίτη άδεια, η οποία κατοχυρώθηκε στον Αντένα, η φάση ολοκληρώθηκε, η δημοπρασία, την 1η-9η και ώρα 11.20 μετά τη διεξαγωγή 99 γύρων. Και αυτή διήρκησε πάρα πολύ. Η τέταρτη όμως ήταν αυτή με τη μεγαλύτερη διάρκεια. Ολοκληρώθηκε στις 2η-9η του 16 και ώρα 2.35. Υποθέτω ότι ολοκληρώθηκε 2.35, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή λίγο πριν γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις, ολοκληρώθηκε τώρα αργά, διορθώστε με αν κάνω κάποιο λάθος, μετά τη διεξαγωγή 117 γύρων. Θα είχε ενδιαφέρον να μας ενημέρωναν και τι στοιχεία, πότε άρχισαν οι άδειες. Βέβαια εκείνα κάποιες σχετικές δηλώσεις, πότε άρχισε, εννοώ η δημοπρασία. Βλέπω τώρα εδώ πέρα ότι υπάρχει και ο ενιαίος πίνακας επιλαχόντων. Λοιπόν, βλέπω ότι η Dimera Media Investments Limited κατέθεσε προσφορά 61.500.000 ευρώ. Η Αλφα Δορυφορική Τηλεόραση ΑΕ 61 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ανεξάρτητος Τηλεοπτικός Πάροχος Περιεχομένου ΑΕ 18 εκατομμύρια ευρώ. Και η Νέα Τηλεόραση ΑΕ 13 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα, επαναλαμβάνω, με το κείμενο της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας, όπου μας έχουν δώσει εδώ στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. Εμείς σε πολύ λίγο, το κοντρόλ είναι πολύ έτοιμο, να ξαναπούμε και αυτό που προηγουμένως είπε και ο Αλφόνσος Βιτάλης, ο οποίος είναι δίπλα μας, ότι θα δούμε και την κάρτα, πως η τηλεόραση λοιπόν του Sky, το τίμημά της ανήρθε στα 43.600.000. Η εταιρεία του κυρίου Καλογρίτσα, η εταιρεία Ιωάννης Βλαδίμηρος Καλογρίτσας, με το τίμημα φτάνει στα 52 εκατομμύρια. 52.600. Ο τηλεοπτικός σταθμός Αντένα λοιπόν, με συνολικό οικονομικό τμήμα τα 75 εκατομμύρια 900.000 ευρώ. Ναι. Και η εταιρεία Alter Ego του κυρίου Μαρινάκη, με χρηματικό τίμημα τα 73.900 εκατομμύρια ευρώ. Αυτές λοιπόν ήταν τελικά οι τελικές προσφορές. Βεβαίως υπάρχουν, και πολύ καλά έκανες και το είπες, Ηλία, υπάρχουν οι επιλαχόντες. Έτσι, δηλαδή σε περίπτωση που τις επόμενες 5 μέρες, έτσι δεν είναι, Αλφόνσο, θα ψάξουμε τα πόθεν έσχες. Ναι, θα ψάξουμε. Θα ψαχτούν τα πόθεν έσχες από τις εταιρείες. Γιατί θα πρέπει να δικαιολογηθούν. Κοιτάξτε, τα ποσά είναι μεγάλα. Mm-hmm. Εντάξει, να μου πείτε, είναι όλοι γνωστοί και επώνυμοι επιχειρηματίες. Καλά, είναι άνθρωποι όμως μεγάλου επίπεδου. Μεγάλου, αυτό λέω. Μεγάλου εκτοπίσματος δεν είναι. Άρα θα ψαχτούν. Αν αυτά τα ποσά αντιστοιχούν, είναι δηλωμένα όλα αυτά τα. Αν είναι καθαρά χρήματα, αν είναι δηλωμένα, εάν. Κατοχυρώνονται σε αυτούς. Εάν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, προχωράει. Μπορεί να πας σε επόμενη. Ηλία, τι άλλο έχεις, διαβάζεις, βλέπω
κάτι, αν θέλεις έλα να το μοιραστούμε. Κοιτάω με ενδιαφέρον τα στοιχεία τα οποία θα προσπαθήσουμε εντός ολίγου να τα στείλουμε και να